μέχρι πάλι τις βόμβες. Man the guard, renoyen! Κοιτάξουμε και αυτές τις έντεκα. Fire! Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε από τους Dice Gamers, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Τουρίστας. Και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια πρωινή παιχνιδομάνια μετά από πολύ καιρό. Πολύ καιρό, όντως. Ναι, ναι, αφού δεν κάτσε να κάνεις ένα record. Εγώ θα μυθεί να βγάζω record βίντεο στο κανάλι. Θα το ξεφτιάξω πώς το edit. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια πρωινή παιχνιδομάνια μαζί με καφεδάκι και αγκαζέ. Έχουμε ετοιμαστεί. Παίζουμε το The Pirate Flag of the Death. Αυτό. Είναι ένα πειρατικό παιχνίδι το οποίο βρήκε ο τουρίστας. Είναι free to play στο Steam και σε έδωκα διαβάσει. Παίξαμε λίγο, πριν ξεκινήσουμε να πλέονμαστε στις θάλασσες της Καρυβικής, υποθέτω. Εδώ πέρα είμαστε αραγμένοι στην Τορτούγκα. Την Τορτούγκα είναι στην ουσία η πόλη μας, πια μας, την οποία την φτιάχνουμε και την επισκευάζουμε εμείς όπως λέγονται εδώ πέρα. Το παιχνίδι, να ξέρετε, ό,τι σας λέμε είναι αυτά που έχουμε δει. Έχουμε παίξει περίπου ένα δεκάλεπτο. Κάπως. Εδώ πέρα είναι να αναβαθμίσουμε στην ουσία το σπίτι μας. Έχει να πάρεις, σου λέει, πέντε πράγματα για τα πλοία. Πληροφορίες, μπορείς να αγοράσεις πλοία. Μπορείς να αγοράζεις, τέλος πάντων, ό,τι χρειάζεται το πλοίο σου. Από cannonballs, από τα πάντα. Ναι. Πάμε λίγο... Εδώ δείχνει ότι έχει κόσμο, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά εδώ τα βελάκια, δεν ξέρω βέβαια το χρώμα αν έχει σημασία. Ξέρω ότι το πράσινο, από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι έχει looting και πας και βρίσκεις το loot. Το κίτρινο μάλλον και το κόκκινο είναι για μάχη. Εγώ βλέπω πολλούς αντιπάλους, μάλλον αυτή είναι αυτή την ελληνική σημαία. Ισπανικά. Εμείς έχουμε ισπανική σημεία. Ωραία. Και δείχνει ένα σλουπ με ισπανική σημεία. Τα σλουπ είναι μικρά πλοία. Άρα αυτό μας δείχνει. Το θέμα είναι ότι έστω ότι χτυπάμε αυτό. Σε καλά έχεις. Γενικά έχω εμπειρία. Okay. Όπως καταλάβατε, ακόμα μας είχε κοτόρια, δεν το ξέραμε. Ορίστε το. Powder barrel out! Powder keg out! Τα πετάς από πίσω και καλά. Ώστε άμα περάσουν αυτοί... We're in iron. Να τα χτυπήσουνε, κατάλαβες. Δεν θέλω να πέσεις πάνω μου. Σε πυροβόλησε. Όχι! Έχω... Raise the flag! Ξέρω πως θα το ξέρω, αλλά... We've been hit! Θα το να ξέρεις. Άντε μέχρι να τους φορτώσετε. Fire! We've been hit! Load the guns! Ξέρω πάλι παντού, αυτό με ενοχλεί. Έχω παίξει πολλά πειρατικά, τα βάζανε απευθείας σε όλα, δεν είναι σε όλα. Εδώ πέρα έχει την ιδιαιτερότητα που διαλέγεις. Ένα-ένα. Ναι, γιατί ρίξα πριν. Κυβερνίζει. Άρα αυτό κάνει. Ναι, αυτό είναι η τακτική για να ρίξει πιο γρήγορα. Τώρα είμαστε σε 100 σημείο βέβαια. Είμαστε ανάμεσα. Αλλά πέσαμε τα πανιά τους. Η αλήθεια είναι ότι το πειρατικό που έπεσα παλιότερα ήταν το Edge of Time. Τέλεια. Και τώρα πήγαινε μόνο. Fire!
πήραμε με... Πήραμε βόμβες, πριν πήραμε βόμβες, εννοείται ότι πήραμε βόμβες, λίγες, αλλά πήραμε. Ήταν καλό. Εγώ έχω πάρει βόμβες. Έτσι έξω το φυσίλικα. Πάμε με τραβή και εγώ. Τους θα ρίξουμε εκεί πέρα. Καραγκιόζει το... Πάει το πρώτο πλοίο. Αλλά είναι εγώ. Κοίτα, αυτό που κάναμε τώρα, γιατί δεν μιλάγα πολύ, μιας και είναι θεωρητικά λίγο πιο σχετικός με τα τέτοιου είδους πραγματικά παιχνίδια. Αυτό που κάναμε ήταν να τους αρχιστέψουμε στην ουσία τα παλιά, ώστε να μπορούμε να είναι ακίνητοι αυτοί και να κινιόμαστε εμείς όπως θέλουμε. Λιτάρουμε. Και πάμε τώρα στον επόμενο, ο οποίος και αυτός είναι με πανιά κάτω. Αυτό εδώ το κόκκινο που βλέπετε εδώ πέρα με την μπλε γραμμούλα είναι... Θέλει να προχωράει. Εντάξει, πάτε το χάρτη, τι έγινε. Έχει και να κάνεις ρεσάλτο, τώρα το ρεσάλτο που τώρα με πριν δεν έχει να κάνεις τα σημαντικά. Είναι 100% το πλήρωμα όπως είναι. Οπότε δεν θα συνιστούσα να το κάνετε, αν παίξετε το σκοφόρο. Τώρα δεν το έχουμε ψάξει βέβαια και πολύ το παιχνίδι, οπότε μπορεί το ρεσάλτο αργότερα να είναι τρομερή, η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις. Εντάξει, χαμηλά είναι, βλέπεις, βαράμε τη μία πλευρά. Βλέπεις και μέσα με πλευρά λίγο πιο κάτω. Έτσι, αγάπη μου, βράδυ, 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 shit. Πρέπει να πάρουμε κι άλλες μικρές, αυτό το... Πάνε να φύγουνε! Πώς! Προσπαθούνε να φύγουνε. Τώρα που δεν έχουμε πάρει. Αν τύχουνε. Θα πάμε... εδώ. Πάμε λίγο κοντά. Α! Οκ. Καλό αυτό. Αυτές οι μπάλες που έχουμε βάλει δεν είναι μπάλες, είναι θράσματα. Κάψουρσί. Ναι. Κάνε κάψουρσί. Πίξι. Τους παίρνουμε. Τους θα παίρνουμε όλα αυτά. Όλα αυτά είναι. Too much weight. Ωραία. Okay. On aboard! We're in iron! Τώρα πάμε με το Ορτούγκα. Τώρα επιστρέφουμε στην ουσία πίσω στο Ορτούγκα. Ανοίγουμε, βάζουμε την εμπειρία από πάνω. Με την επόμενη επιστολή μας ετοιμάζει. Ναι. Όπως καταλάβατε ακόμα έχει tutorial, δεν παίξαμε και πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τα μεταφράζουμε, μπορείτε να τα διαβάσετε, να βάλετε pause και να τα διαβάζετε. Οκ. Οκ. Λίγο απλά έχει. Πάρα πολύ. Επειδή εγώ όμως είμαι τους ανθρώπους που ψηλεγαπήθηκε το παιδιά. Ναι, εδώ πέρα μας δίνει τα deals, θα είδαμε πριν κατά λάθος εμείς, εντάξει. Μπορείς να παίξεις και χωρίς τα deals, είναι να βγάλεις gold από site που σου λέει να κάνεις, ξέρω εγώ, likes σε σελίδα τους και διάφορα τέτοια. Κλασικά πιστεύω αυτό υπάρχει. Ναι, αυτό υπάρχει παντού. Σε όλα. Δεν έχουμε τέτοιο, έχουμε πολύ βάρος. Ναι, αλλά θα πουλήσουμε, γι' αυτό μπήκα εδώ πέρα.
αυτά δεν έχουμε βρει πλέον ακόμα. Μερικά μάλλον τα χρησιμοποιείς για να χτίζεις κιόλας. Θα φαντάζομαι πως να αγοράσεις. Α, αυτή τη στιγμή είναι ξέρετε καλύτερα να αγοράσεις. Το θέμα είναι να πάρουμε πάλες. Δεν είχαμε. Τώρα μόνο κάνουμε πάλες. Γιατί έτσι κι αλλιώς τους, τα χτήμα σύνολα τους σταματάμε. Λοιπόν, πάμε στα buildings, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Καλώσαμε όλα στις στιγμές. Οπότε, ναι, σκάμαμε όλα. Οπότε αυτό κάνεις στην ουσία. Γκραϊντάρεις, βγαίνεις, παίζεις στο παιχνίδι. Βλέπεις που υπάρχει, εδώ σου δείχνει που υπάρχει... Να πας, ρε παιδί μου, για να μαζέψεις. Λογικά η Blade Kick, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είναι του main story και το Hidden είναι του side story. Αν κατάλαβα καλά. Κάτι για κράτη μου. James Ewing Ghost. Talk. Α, έχει και story, δηλαδή, δεν είναι μόνο... Θα ήταν ωραία τουλάχιστον να βάζανε κάποιον να μιλάει. Εντάξει, free to play παιχνίδι, ναι, θα ήταν καλό να έχει λίγο voice acting. Μπορείς να είναι και ήδη developer το κάνουμε, ρε παιδί μου, στη χειρότερη. Ναι. Α, και σου δίνει, μας έδωσε τέτοιο. Χάρτη. Μας έδωσε, εκτός από χάρτη, μας έδωσε και quest. Ναι. Που είναι main quest, το που καταλάβω. Ναι, οπότε έχει και main quest, έχει δηλαδή λίγο την λογική του RPG. That's a treasure island! Cast anchor! What? Όντως. Και καλά ψάχνουμε να βρούμε θησαυρούς. Σου λέει και καλά δέντρο. Πάνω αριστερά δεν σου λέει δέντρο. Ναι. Πέτρα. Λάχος. Το έψιλον. Δεν ξέρω τι σημαίνει έψιλον. Ποιο δέντρο. Δέντρο, πέτρα. Δέντρο, πέτρα, τι είναι δέντρο με το έψιλον, δεν καταλαβαίνω. Α, και καλά σε ποια πέτρα θα πάμε τώρα. Όχι. Πώς θέλει να πει east. Δέντρο. Λοιπόν. Θα λέγεις να προχωράει με τα μελάκια. Όχι. Α, και καλά σου, όχι πού θα πας για να σκάψεις. Το θέτω. Το θέτω τώρα έτσι. Πώς σκάβει όμως. Α, περπατάει έτσι. Πέτρα. Με το έψιλον τι θέλει να πει εδώ, ρε φίλε. Το east. East μάλλον. East, ναι. Crates. Crates και east. Δέντρο, πέτρα, east. Μάλλον δεν εννοεί αυτή την πέτρα, γιατί το μόνο δέντρο που μπορούμε να πάμε είναι... Στα, εκεί που λέει τα crates, πρέπει να πάμε στα crates, εκεί άμα είναι και λέει τα crates east. Έστω και πάμε δέντρο. Ναι. Έστω και εννοεί αυτό το δέντρο, γιατί από εδώ μόνο σε αυτό το δέντρο μπορούσαμε να πάμε. Ναι. Μετά σε ποιες πέτρες μπορούμε να πάμε. Σε αυτήν. Ναι. Και σε αυτήν. Μου κάνει. Ναι. Γιατί μετά πας east. Πέτρα, ναι, μετά πας east. Ναι. Μετά πας crate. Ναι, και ξανά east. Ξανά east. Εκεί. Για σκάψε εκεί να δούμε αν το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Λογικά. Ναι. Ναι, αυτό ήταν. Ωραίο! Ωραίο! Απλό και ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν είσαι δηλαδή μόνο μέσα στο καράβι σου. Λείπει δηλαδή ρε παιδί μου. Είναι ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι είναι... Η αλήθεια είναι ότι είναι εντάξει, μόνο τίμιο παιχνιδάκι, ειδικά για free to play και... Καλά, βέβαια σου έχει και premium features, δηλαδή και καλά να πληρώσεις για να πάρεις κάποια, αλλά... Ναι, εντάξει, δεν είναι πιστεύω όντως για free to play, πρώτον, τα γραφικά του είναι όμορφα για free to play, έτσι. Ναι, ο χειρισμός μπορώ να πω σαν παίχτης που έχει παίξει πολλά τέτοια, αν και λίγο περίπλοκο σε σχέση με τους... χειρισμούς που έχουν άλλα παιχνίδια, είναι πολύ καλός, πολύ καλός. Μπορώ να πω ότι είναι, βέβαια τα άλλα παιχνίδια που είχα παίξει, το Age of Pirates π.χ. το Caravan Pages για κάτι, Abandoned Ships,
είχαν ωραίο χειρισμό, βέβαια είχαν πιο πολλά πράγματα, αλλά εδώ σου δίνει την επιλογή να στοχεύσεις εσύ που θες να ρίξεις, ενώ και δεν το είχε αυτό. Δηλαδή σου βάζεις μια επίπεδο δυσκολίας. Ναι, επίπεδο δυσκολίας, το οποίο είναι και καλό, μπορώ να πω. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι, γιατί έχετε περάσει και η ώρα, νομίζω ότι πιο πολύ σαν review και παρά σαν πρωινή παιχνιδομάνια, βέβαια τρομερό για free to play. Για free to play όντως, δηλαδή έχει όντως. Έχουν ρίξει κόπο και πόνο, παιδιά. Έχουν, ναι, έχουν βάλει δουλειά. Έχουν, το χάρτη είναι αρκετά μεγάλος. Για free to play. Για free to play. Και λογικά θα ξεκλειδώνει κι άλλος PN. Υποθέτω. Όχι, δεν ξέρω την ώρα που αρχίσαμε. Αλλά εντάξει. Με τη λογική του να πηγαίνεις, να βρίσκεις θησαυρούς, να κάνεις, να... Και ποιος ξέρει και τι άλλα κι άλλος μπορεί να έχει μετέπειτα. Ναι, είμαστε ακόμα στην αρχή, δηλαδή σκεφτείτε ότι παίξαμε 10 λεπτά και παίξαμε και τώρα αυτό που παίξαμε εσείς και μας δείχνει ακόμα... τέτοιο, ακόμα... ιστορία. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμένα μου άρεσε το παιχνιδάκι, ρε παιδί μου, έτσι. Μπορεί να κάτσω κανένα πρωινό να ξαναπέξω έτσι μοναχούλης λίγο να το δω πώς πάει παρακάτω. Εγώ θα το κατεβάσω. Οκ. Γιατί δεν είμαστε από το PC. Εγώ θα το κατεβάσω. Οκ. Ήμουν ο Αφουρίστας. Ήμουν ο Βαγγέλης. Μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσει ο Βαγγέλης, γιατί εγώ... Έχει βαρεθεί που λέμε να ανεβάζει και δεν έχω ανεβάσει εγώ, ναι. Έχω κουραστεί να ανεβάσει, δεν μπορώ άλλο. Καλά να περνάτε. Καλά να περνάτε, παιδιά.